Όλα τα παιδιά μας φέτος δεκτά στους παιδικούς σταθμούς και βρεφικούς. Φτάσαμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε μια απορροφητικότητα σχεδόν στο 80% και ευελπιστούμε του χρόνου να είμαστε στο 100%. Ό,τι κάναμε στους παιδικούς πρέπει να γίνει και στους βρεφικούς. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα του Δημάρχου, του Μανώλη Τσέπελη. Αν μας ρωτούσατε κάποτε ποιος είναι ένας από τους πιο μεγάλους στόχους που θέλαμε να πετύχουμε ως δημοτική αρχή της πόλης μας, θα απαντούσαμε δίχως αμφιβολία αυτός. Όλα τα βρέφη και όλα τα νήπια, όλα τα παιδιά μας ανεξαιρέτως να μπορούν να έχουν μια θέση σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς της Ξάνθης. Και όχι μόνο, όλα τα παιδιά να έχουν θέση σε σύγχρονους και ποιοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Αυτό δεν είναι πια ένα όραμα, είναι μια πραγματικότητα που την κατακτήσαμε με πολύ κόπο και μεγάλη προσπάθεια. Με τη δημιουργία νέων τμήματων και την παράλληλη πρόσληψη πολύ μεγάλου αριθμού παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού. Η σημερινή πρώτη μέρα της νέας χρονιάς για τους μικρούς μας φίλους βρήκε σχεδόν όλα τα παιδιά των δημοτών και των κατοίκων της Ξάνθης μας να έχουν μια θέση σε ένα από τους δημοτικούς παιδικούς βρεφικούς μας σταθμούς. Να μπορούν, στην κρίσιμη για την ανάπτυξη των παιδιών αυτήν την ηλικία, να μάθουν, να παίξουν δημιουργικά, να κοινωνικοποιηθούν και οι γονείς να γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους από τη βρεφική μάλιστα ηλικία είναι κάθε μέρα σε ένα περιβάλλον σύγχρονο, ασφαλές, λειτουργικό, στα χέρια εξαιρετικών εκπαιδευτικών, όπως έχω τονίσει τα τελευταία χρόνια και τους αποκαλώ τους συνεργάτες εργαζόμενους στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, οι ήρωές μου, οι καθημερινοί ήρωές μου. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά θερμά όλους τους ανθρώπους των παιδικών μας σταθμών, τους παιδαγωγούς και το βοηθητικό μας προσωπικό. Ευχαριστούμε εκείνες και εκείνους που προείσταται σε κάθε παιδικό σταθμό και την ξεχωριστή διευθύντριά μας, κυρία Βάσο Χριστίδου. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα βρέφη και νήπια της πόλης μας.